Όντως λοιπόν η αντιμετώπιση, οι άξονες αντιμετώπισης της νυκτουρίας θα πρέπει να είναι ουσιαστικά αιτιοπαθογενετική. Ακούσαμε ποια είναι τα αίτια, άρα μείωση της νυχτερινής πολυουρίας σε περίπτωση που μιλάμε για μειωμένη χωρητικότητα της ουροδόχου κύσης που μπορεί να είναι ένας άλλος παράγοντας που προκαλεί νυκτουρία, αντιμετώπιση της υπερδραστήριας κύστης, αντιμετώπιση της υπερπλασίας προστάτη και τέλος αντιμετώπιση των διαταραχών του ύπνου που μπορεί να σχετίζονται με την νυκτουρία. Τι θεωρείται όμως αποτελεσματικό στην θεραπεία της νυκτουρίας? Το προφανές, μείωση των επεισοδίων της νυκτουρίας. Το λιγότερο προφανές, επειδή αυτό που θεωρούμε εμείς σημαντικό κλινικά μπορεί να μην είναι το ίδιο για τους ασθενείς μας, δεν ξέρουμε τι τους ενοχλεί πραγματικά, είναι η μείωση του βαθμού ενόχλησης από την νυκτουρία που θα μας πούνε. Αυτό που ακούσαμε, η παράταση του χρόνου της πρώτης αφύπνισης. Η αύξηση της συνολικής διάρκειας του ύπνου. Ο περιορισμός των συμπαρομαρτούν των νόσων. Και τέλος, συνολικά η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Και πάμε σε αυτό που συζητήσαμε ήδη λίγο πολύ, προσαρμογή του τρόπου ζωής. Ποιες είναι οι μεταβολές των καθημερινών συνηθιών που συνήθως συμβουλεύουμε τους ασθενείς? Το πρώτο, περιορισμός των διουρητικών, έτσι, καφέδες και αλκοόλ. Το δεύτερο, περιορισμός στην πρόσληψη νερού. Το τρίτο, που δεν ακούστηκε καθόλου, είναι η ήπια ως μέτρια άσκηση. Ιδίως η άσκηση τις απογευματινές ώρες. Αυτά που ήδη ακούσαμε στην πρώτη ομιλία, η γενικότερη βελτίωση των συνθηκών του ύπνου, η θερμοκρασία δηλαδή του χώρου στον οποίο κοιμόμαστε, δεν πρέπει να είναι κρύος, ο φωτισμός, ο περιορισμός των θορύβων και τέλος τα ειδήματα στα κάτω άκρα. Δύο είναι οι πιο γνωστές μέθοδοι αντιμετώπισης, οι απλές οδηγίες μπορούμε να δώσουμε θεωρητικά. Το ένα είναι το να βάζουμε τα πόδια ψηλά και το άλλο που δεν βρήκα εικονίδιο να βάλω ήταν με τις κάλσες, τέλος πάντων, που πιέζουν τα ειδήματα. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Για να δούμε τι λέει η βιβλιογραφία. Εμείς τα προτείνουμε, ωστόσο υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα και απουσία ελεγχόμενων μελετών. Η νυχτερινή λήψη υγρών και η πρόσληψη καφεΐνης δεν βρέθηκαν να σχετίζονται με την νυκτουρία σε ηλικιωμένους. Ο περιορισμός δε της 24ωρης πρόσληψης υγρών κατά 25% πέτυχε αμφίβολης κλινικής αξίας αποτελέσματα, μόλις 0,1 κατά μέσο όρο λιγότερα επεισόδια νυκτουρίας. Δυσκολία τήρηση των παρεμβατικών προγραμμάτων από τους ασθενείς θεωρούνται αποτελεσματικά το να μειώσει κατά 50% την πρόσληψη των υγρών. Φανταστείτε τώρα όταν στα 25% δεν συμμορφώνονται. Και οι παρεμβάσεις, ωστόσο, πιο αποτελεσματικές και περισσότερες μελέτες υπάρχουν σε ασθενείς που η νυκτουρία του σχετίζεται με υπερδραστήρια κύστη, όπου οι παρεμβάσεις σε λήψη υγρών, η ασκήση του υπηλικού εδάφους και επανεκπαίδευση της κύστης φαίνεται να είναι αρκετά αποτελεσματικές. Το πιο απλό απ' όλα, το περπάτημα. Υπάρχουν κανένα δύο-τρεις μελέτες οι οποίες μιλάνε για το περπάτημα και την νυκτουρία. Θα σας πω για την πιο αντιπροσωπευτική από αυτές, για το γρήγορο βραδινό περπάτημα. Σε μια μελέτη 8 εβδομάδων έδειξε εντυπωσιακή μείωση των επεισοδίων της νυκτουρίας από 3,3 σε 1,9. Μείωση της συχνότητας των ουρήσεων συνολικά. Μείωση του σωματικού βάρους και του ποσοστού του σωματικού λίπους. Μείωση της αρτηριακής πίεσης. Μείωση των ειδημάτων. Και βελτίωση της ποιότητας ζωής κατά 50%. Άρα μια απλή οδηγία, σε μη ελεγχόμενη βέβαια μελέτη, για 8 εβδομάδες, βλέπετε τι εντυπωσιακά αποτελέσματα είχε και οι ασθενείς γύρισαν και είπαν ότι ο ύπνος τους έγινε βαθύτερος. Και πάμε στο φάρμακο το οποίο φαντάζομαι ότι είχατε αρκετές ήδη ερωτήσεις από πριν. Δεσμοπρεσίνη και νυκτουρία. Η δεσμοπρεσίνη είναι εκλεκτικός αγωνιστής του τύπου 2 υποδοχέας βαζοπρεσίνης. Αποφεύγει επομένως τις αγκιοκινητικές παρενέργειες του τύπου 1 υποδοχέα. Έχει ισχυρότερη και μακρύτερη διάρκεια δράσης από την καθεαυτό ορμόνη και αυξάνει την επαναπρόσθεση ύδατος στα απομακρυσμένα και αθρηστικά σωληνάρια και τη συγκέντρωση των ούρων, μειώνοντας την παραγωγή τους. Εδώ βλέπετε την αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ οσμοτικότητας και παραγωγής ούρων.
Και το συνήθι ύποπτο από τους συναδέλφους ουρολόγους που έχει τις περισσότερες πιθανότητες δημοσιεύσεις πάνω στην νυχτουρία, έτσι. Τι θα θέλαμε να ξέρουμε για τη δεσμοπρεσίνη. Καταρχήν, ήδη από το προηγούμενο ICI, το International Consultation on Incontinence του 2008, είχε επίπεδα δεδομένων 1 και βαθμό σύστασης α, γιατί υπήρχε ήδη σημαντικός αριθμός ελεγχόμενων τυχεοποιημένων μελετών για την αντιμετώπιση της νυχτουρίας. Η αποτελεσματικότητα, οριζόμενη ως μείωση των επεισοδίων της νυχτουρίας κατά 50% τουλάχιστον, ήταν σε ένα ποσοστό 33-46% έναντι 3-11% του εικονικού φαρμάκου σε διάφορες μελέτες. Οι πιο μακροχρόνιες μελέτες, δυστυχώς οι περισσότερες μελέτες είναι πολύ σύντομες. Έτσι, 1-3 μήνες είναι οι περισσότερες μελέτες. Πολύ λίγα δεδομένα υπάρχουν σε μελέτες που παρατείνουν την αγωγή μέχρι 10-12 μήνες, που δείχνουν διατήρηση ή και βελτίωση ακόμα της αποτελεσματικότητας. Και παράπλευρες ωφέλειες είναι η βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, δηλαδή η άκρηση των ωρών του αδιατάρρεκτου πρώτου ύπνου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η θετική σχέση αποτελέσματος κόστους, το cost effectiveness δηλαδή, κυρίως χάρη στην βελτίωση της παραγωγικότητας αυτών των ατόμων. Μπορείτε να με διακόπτετε ενδιάμεσα, αν θέλετε να ρωτάτε κάτι. Μπορεί να μην βλέπετε εξίσου άντρες και γυναίκες. Το θέμα είναι βέβαια ότι και οι γυναίκες έχουν ορολογικά προβλήματα και οι γυναίκες πάσχουν από νυχτουρία. Και το ερώτημα είναι αν ανταποκρίνονται το ίδιο άντρες και γυναίκες στη δεσμοπρεσίνη. Εδώ μία μελέτη, η οποία συνόψισε πολύ πρόσφατη, συνόψισε τα αθρηστικά δεδομένα τριών μεγάλων μελετών και βρήκανε σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του νυχτερινού όγκου ούρων στις γυναίκες που παίρναν δεσμοπρεσίνη, 2,7 φορές μικρότερο ED50 του φαρμάκου στις γυναίκες. Το ED50, ξέρετε, είναι η δόση που απαιτείται για να έχουμε 50% αποτελεσματικότητα, έτσι. Το οποίο δηλώνει σαφώς αυξημένη ευαισθησία, τουλάχιστον σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερη ευαισθησία στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Διπλάσια μείωση επιπέδων ατρίου στις γυναίκες στην υψηλότερη δόση του φαρμάκου. Άρα λοιπόν, καμπανάκια γενικώς. Και η σύσταση από την σύνοψη αυτή ήταν ότι η πιθανή θεραπευτική δόση στους άντρες είναι 50 με 100 μικρογραμμάρια του MELT, έναντι 25 μικρογραμμαρίων στις γυναίκες. Απόστολε, να σε ρωτήσω κάτι. Οι γυναίκες αυτές τι ηλικία είχαν? Ήταν πρώην ή μεταέμινοπαυσιακές? Αυτό δεν το θυμάμαι. Υπάρχει κάποια διαφορά νομίζω στην ηλικία? Τώρα, αυτή είναι η πιο πρόσφατη δημοσίευση στο Neurology and Eurodynamics του 2012, όπου βέβαια είναι μικρά τα γραμματάκια. Βλέπετε και εδώ διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στις διάφορες δόσεις που χορηγήθηκαν, 10 μικρογραμμάρια, 25, 50 και 100. Θα δείτε εδώ τις στατιστικές σημαντικότητες. Βλέπετε ότι στις γυναίκες σχεδόν από τις χαμηλότερες δόσεις υπάρχουν πλησίων ή κοντά στη στατιστική σημαντικότητα και μάλιστα πολύ μεγάλες, σε όλες τις παραμέτρους, δηλαδή στα επεισόδια νυχτουρίας, στο ποσοστό ανταπόκρισης στο φάρμακο, στην περίοδο του αδιατάρρεκτου πρώτου ύπνου και στον νυχτερινό όγκο ούρων. Βλέπετε τα αντίστοιχα ποσοστά στους άντρες, η αντίστοιχη αποτελεσματικότητα πετυχαίνονται μόνο στις μεγάλες δόσεις. Οπότε, σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, η σύσταση ήταν ότι η ελάχιστη αποτελεσματική δόση στις γυναίκες είναι μόλις 25 μικρογραμμάρια, ενώ στους άντρες 100 μικρογραμμάρια. Υπάρχουν περιπτώσεις που η νυχτουρία δεν οφείλεται μόνο σε νυχτερινή πολυωρία, προφανώς όπως ακούσετε, μπορεί να συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως η μειωμένη κυστική χωρητικότητα, λόγω υπερδραστήριας κύστης, προφανώς, έτσι. Οπότε, σε μια τέτοια μελέτη, και πάλι η δεσμοπρεσίνη φάνηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική, με μείωση της νυχτουρίας περίπου στο 60%, μείωση του νυχτερινού όγκου ούρων, μείωση του δείκτη νυχτερινής πολυουρίας και μείωση του δείκτη της νυχτερινής κυστικής χωρητικότητας. Ακούσαμε ότι η βασική αιτία πιθανώς είναι τα καρδιαγγειακά αίτια της νυχτερινής πολυουρίας. Μια από τις πρώτες συστάσεις, λοιπόν, είναι η προγραμματισμένη η αλλαγή του χρόνου χορήγησης των διουρητικών. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, λίγες δυστυχώς ακόμα, οι οποίες δείχνουν ότι η χορήγηση φουροσεμίδης ή θιαζιδικών διουρητικών γύρω στις 6 ώρες πριν από τον ύπνο είναι αποτελεσματικές για τη μείωση της νυχτουρίας. Εδώ, σε αυτή τη μελέτη, συνδυάσανε φουροσεμίδη με δεσμοπρεσίνη. Και βλέπετε πάλι εντυπωσιακά
αποτελέσματα σε σχέση με το εικονικό φάρμακο όσον αφορά την νυκτουρία, τον νυκτερινό όγκο ούρων και τη διάρκεια του αδιατάρακτου ύπνου. Αρχική τιτλοποίηση ήταν 3 εβδομάδες πρώτα σε 0,1, 0,2 ή 0,4 μιλιγκράμμ δεσμοπρεσίνης.